Γεια σας παιδιά, είμαι η Νίκη και όπως σας υποσχέθηκα, σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε μια σανίδα του σερφ. Αυτό εδώ μου το έχει ζητήσει η Λούση με χαρά και παιχνίδια. Και θα χρειαστείτε περίπου 100 λαστιχάκια γι' αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο είδη χρωμάτων, εδώ έχω χρησιμοποιήσει τρία. Γιατί δεν μου έχουν φτάσει τα λαστιχάκια. Για να το φτιάξετε αυτό, όπως είπα, θα χρειαστείτε περίπου 100 λαστιχάκια, ό,τι χρώματα θέλετε. Θα σας το αφήσω εδώ δίπλα για να το βλέπετε. Θα χρειαστείτε μία βάση, όποια βάση θέλετε, στην κανονική της μορφή. Ένα γάντζο, επίσης ό,τι θέλετε. Δύο είδη χρωμάτων από λαστιχάκια, τουλάχιστον. Προετοιμαστείτε και ξεκινάμε. Λοιπόν, για αρχή θα κάνουμε αυτό εδώ το μικρό κομμάτι στο πίσω μέρος της σανίδας. Και για αυτό εδώ τι θα κάνετε. Θα πάρετε ένα λαστιχάκι, θα το τεντώσετε, το κάνετε ένα 8, θα το βάλετε στο ένα χέρι και θα το βάλετε στις πρώτες δύο μπάρες. Έτσι. Στη συνέχεια θα ξανακάνετε το ίδιο και θα το βάλετε στη δεύτερη μπάρα, προς την τρίτη. Άλλη μια φορά, 8 στο ένα χέρι και από την τρίτη στην τέταρτη μπάρα. Τέλος, θα πάρετε ένα άλλο λαστιχάκι και εκεί που τελειώσατε θα το κάνετε 3 ή 4 στροφές, όσες περισσότερες μπορείτε. Τώρα θα γυρίσετε ανάποδα το loom και θα πάτε κάτω από το καπάκι και θα πάρετε το λαστιχάκι το οποίο πάει μπροστά και θα σχηματίσει το σχήμα της σταγόνας. Ξανά το ίδιο μπροστά και άλλη μια φορά. Τώρα θα βάλετε μέσα το γάτσο σας και μπορείτε να το τραβήξετε προς τα έξω. Και αυτό είναι το κάτω μέρος. Τώρα, αν έχετε δεύτερο γάντζο, απλά πιάστε το δεύτερο γάντζο. Αν όχι, μπορείτε απλά να το αφήσετε απ' έξω, ούτως ή άλλως δεν θα βγει. Οπότε τώρα ξεκινάμε να φτιάχνουμε τη σανίδα. Ωραία, το κεντρικό μου χρώμα που εδώ είναι το κόκκινο, τώρα θα είναι το μπλε. Οπότε τι κάνουμε. Παίρνουμε το λαστιχάκι και το βάζουμε από το πρώτο στο δεύτερο, στη δεύτερη μπάρα, στο κέντρο. Στη συνέχεια. Τώρα θα πάρετε το δεύτερο και θα το τεντώσετε διαγώνια. Έτσι. Το ίδιο και από την άλλη μεριά. Τώρα ξανά θα πάρετε το λαστιχάκι, θα το τεντώσετε, θα κάνετε ένα 8. Στο ένα χέρι και θα το βάλετε ξανά στο κέντρο, έτσι. Θα το κάνετε άλλη μια φορά, 8 στο ένα χέρι και από το τρίτο στο τέταρτο. Εδώ. Στις άκρες θα βάλετε, μισό να δω τι βάζετε, ένα. Ένα λαστιχάκι από εδώ και ένα λαστιχάκι από εδώ. Τώρα θα πάρετε δύο λαστιχάκια. Θα τα βάλετε στη μία πλευρά. Και άλλα δύο λαστιχάκια για την άλλη πλευρά. Τώρα θα πάρετε τα δύο διαφορετικά χρώματα μαζί και θα τα βάλετε στο επόμενο, όπως εδώ πέρα που έχω τα δύο διαφορετικά χρώματα. Αν θέλετε μπορείτε να κρατήσετε το ίδιο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξανά παίρνετε δύο λαστιχάκια και τα βάζετε παρακάτω. Άλλα δύο
και τα βάζετε ξανά κάτω. Θα επαναλάβετε αυτήν εδώ την τεχνική άλλη μια φορά. Άλλα δύο λαστιχάκια προς τα κάτω. Βάζουμε δύο λαστιχάκια για να φαίνεται πιο παχιά η σανίδα. Τώρα, αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε τρία λαστιχάκια και θα τα βάλετε παρακάτω. Αλλά στις άκρες θα ξαναβάλετε δύο λαστιχάκια. Οι άκρες θα είναι πάντα δύο λαστιχάκια. Ξανά τρία λαστιχάκια. Και στις άκρες δύο. Και στην άλλη άκρη άλλα δύο. Λοιπόν, για να δούμε που είμαστε. 1, 2, 3. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα πάρετε δύο λαστιχάκια. Και θα τα βάλετε έτσι. Και θα το κάνετε και άλλη μια φορά. Και στις άκρες θα βάλετε από δύο λαστιχάκια. Τώρα για το τέλος. Ξανά η ίδια τεχνική, τελευταία φορά. Δύο λαστιχάκια διαφορετικού χρώματος. Τα βάζουμε παρακάτω. Και στις άκρες πάλι δύο λαστιχάκια και άλλα δύο. Τώρα για το τέλος. Παίρνετε ένα λαστιχάκι, το κάνετε 8, το αφήνετε στο ένα χέρι και το περνάτε στις δύο προτελευταίες μπάρες. Και τελευταία φορά, 8, στο ένα χέρι και την τελευταία μπάρα. Και για το τέλος, άλλα δύο λαστιχάκια. Δύο λαστιχάκια. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε μέχρι το τέλος, με άλλα δύο λαστιχάκια. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Και θα μπούμε στο κέντρο. Από εδώ και με άλλα δύο λαστιχάκια από εδώ. Ωραία, τώρα θα συνεχίσουμε με το επόμενο βήμα. Ωραία, όπως έλεγα στο επόμενο βήμα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή θα πάρετε ένα λαστιχάκι, θα το κάνετε 8 και θα το και θα το τεντώσετε έτσι. Ή σε περίπτωση που τα λαστιχάκια σας δεν αντέχουν, απλά θα του κάνετε ένα τέτοιο τριγωνάκι. Εγώ θα συνεχίσω εδώ με τριγωνάκια, με δύο λαστιχάκια πάντα, συγγνώμη. Δύο λαστιχάκια, τρίγωνο. Δύο λαστιχάκια, τρίγωνο. Δύο λαστιχάκια, τρίγωνο. Και συνεχίζουμε. Και στο τέλος. Και εδώ πέρα, για το τελευταίο θα το κάνω πάλι ένα 8. Στο ένα χέρι. Λοιπόν. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να πιάσετε την άκρη που είχαμε φτιάξει πιο πριν και θα αναποδογυρίσετε το loom σας και θα μετρήσετε 1, 2, 3 μπάρες και στη τρίτη μπάρα θα πιάσετε τις δύο άκρες
και τις βάλετε πάνω στην τρίτη μπάρα και τις άλλες δύο άκρες στην άλλη μπάρα, απέναντι. Είναι εδώ, αλλά εσείς θα το βάλετε από κάτω. Έτσι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το γάντζο. Ωραία. Τέλος, θα πάρετε άλλο ένα βεστιάκι και θα το κάνετε 2-3 κόμπους στο τέλος. Όσους κόμπους θέλετε βασικά, όσους κόμπους μπορείτε. Έτσι. Και ξεκινάμε με το γάντζο. Ωραία, τώρα αυτό θα κάνουμε είναι να μπούμε μέσα από το καπάκι που κάναμε μόλις τώρα και να τραβήξουμε τα πρώτα δύο λαστιχάκια, τα οποία πάνε στα αριστερά. Κρατώντας βέβαια το καπάκι, το οποίο και σήμερα έχει αποφασίσει να με πάει. Και τώρα ξανά πίσω, παίρνουμε τα δύο πορτοκαλί λαστιχάκια που πάνε δεξιά. Τώρα, από εδώ, παίρνουμε τα μπλε λαστιχάκια τα οποία πάνε μπροστά και τώρα ερχόμαστε σε αυτά εδώ τα δύο πίσω, διαλέξτε όποιο θέλετε. Πάτε πίσω και πιάνετε τα δύο τελευταία λαστιχάκια τα οποία πάνε μπροστά. Αν πιάσετε μόνο ένα, παράδειγμα δηλαδή έτσι, μόνο το ένα, μπορείτε κάλλιστα να επιστρέψετε πίσω και να πάρετε το άλλο ένα που ξεχάσετε. Θα συνεχίσετε να κάνετε αυτό. Προσέξτε εδώ να μπαίνετε μέσα από το τριγωνάκι και όχι απ' έξω του. Θα παίρνετε τα δύο τελευταία και θα προχωράτε. Συνεχίστε έτσι και θα σας δω μόλις τελειώσω. Εδώ στο πρώτο τελευταίο θα τραβήξετε ένα λαστιχάκι, γιατί μόνο ένα έχουμε. Και εδώ το λαστιχάκι το τελευταίο θα πάει στο κέντρο. Και τώρα επιστρέφουμε στην άλλη σειρά και εδώ θα κάνετε το ίδιο, τα δύο τελευταία λαστιχάκια και μπροστά και συνεχίζετε έτσι. Και στο τέλος πάλι το τελευταίο λαστιχάκι, το οποίο θα πάει στο κέντρο. Τώρα θα πάμε στο κέντρο και θα τραβάμε τα μπλε λαστιχάκια. Εδώ θα είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί έχουμε και το αυτή τη μικρή βλακή από κάτω. Εδώ δύο λαστιχάκια μπροστά και εδώ δύο λαστιχάκια. Εδώ νομίζω είναι τα τρία. Όχι, δύο. Εδώ είναι τρία. Άμα θέλετε μπορείτε να τα παίρνετε ένα-ένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κέντρο είναι λίγο πιο εύκολο. Όχι λίγο, είναι πολύ πιο εύκολο. Και τελειώνουμε. Έλα. Και μετά που φτάσετε εδώ, παίρνετε ένα λαστιχάκι, το βάζετε στο ένα σας δάχτυλο. Εδώ πέρα περνάτε το γάντζο σας μέσα από όλα τα λαστιχάκια. Περνάτε το λαστιχάκι και οι δύο άκρες του πάνε στο γάντζο. Και τώρα είστε ελεύθεροι να το βγάλετε. Χαμός. Λίγο πιο ζόρικα από συνήθως. Διορθώστε το ό,τι χρειάζεται. Να το κάτω μέρος που μας έφαγε. Α, εδώ πέρα, μην το ξεχάσω. Έτσι όπως είναι αυτά τα δύο σημεία,
θα περάσετε το πίσω λαστιχάκι πάνω από το μπροστά και θα το σφίξετε ώστε να μην φύγει. Εδώ οτιδήποτε θέλει διόρθωση, διορθώστε το. Και να είμαστε. Wow, βγήκε πολύ πιο γρήγορα. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ ήταν λοιπόν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να μην ήταν τόσο δύσκολο για εσάς. Αν το πετύχατε, σχολιάστε από κάτω. Αν έχετε Instagram, έχω πάντα στην περιγραφή τη σελίδα το Instagram, το δικού μου. Στείλτε μου φωτογραφίες, κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε like άμα σας άρεσε το βιντεάκι. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και θα τα πούμε στο επόμενό μου βιντεάκι. Γεια σας!